Γεια σου Χριστίνα. Όχ ναι. Καλώς τον Νίκο. Αληθεύει ότι το Instagram δεν έχει καλό ήχο. Εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Ω, έχουμε κόσμο από την Κεφαλονιά. Έτσι. Όχι αστεία σήμερα, φίλε μου Νίκο. Ο ήχος στο Instagram έχει θέμα. Με γουρνοπούλα τώρα, γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Καλησπέρα στο Μιχάλη στην Κύπρο, καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Τίνο. Όχι, δεν κάνω κλήσεις καλέ, τίποτα δεν κάνω. Βροχή στη Βιρτζίνια, Γιώργο δεν ξέρω αν είσαι στην Κεφαλονιά, αλλά νοερός είμαστε και οι δύο νομίζω. Καλησπέρα στη Ρώμη. Έτσι. Γεια σου Μάκη. Αγαπητέ μου Θωμά Δούρβα, μια και σε είδα ότι συνδέθηκες, μπορείς να δεις το mail σου. Σου έχω στείλει ένα mail. Καλησπέρα στο Διονύση από την Κεφαλονιά. Καλησπέρα στο Σπύρο. Στο φίλο μου τον Νίκο στην Κύπρο. Όχι ακόμα, ε. Γεια σου φίλε Γιάννη, γεια σου Τάσο. Α, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θωμά, ευχαριστώ. Γιατί παιδιά κομπρεσέρ. Να κάνω μία επανεκκίνηση, δεν ξέρω. Μήπως θέλει το μικρόφωνο μου. Αυτό εδώ. Μήπως τρίβεται. Για πείτε μου, τώρα είναι καλύτερο το Instagram. Εξακολουθεί να έχει θέμα το Instagram στον ήχο. Σε ευχαριστώ Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Now it's okay. Τα ίδια χάλια, ε. Λοιπόν, κάνω επανεκκίνηση, παρακαλώ ξανασυνδεθείτε. Συγχωρήστε με στο Facebook για τη μικρή καθυστέρηση. Κάνω μια επανεκκίνηση στο Instagram. Γιατί για κάποιο λόγο... Και τώρα δεν θέλει να ξεκινήσει. Έχουμε θέμα connection. Στο Facebook Χαρίτο, από ήχο τουλάχιστον δεν έχει παράπονο, έτσι. Α, έλα. Ξαναμπήκαμε στο Instagram. Για να δούμε αν αυτή τη φορά κάναμε κάτι. Αμάνε παιδιά, τεχνολογία δηλαδή. Τα ίδια. Συνεχίζει, ε. Δεν ξέρω τι να κάνω, βρε παιδιά. Γεια σου Χρήστο μου. Βίβα, ρομπόλα, ταξίδια, έτσι.
Μ' ακούτε καλύτερα τώρα που χαμήλωσα τη μουσική? Βασικά δεν χαμήλωσα, σταμάτησε γιατί έχει θέμα η σύνδεση. Ακόμα, ε. Γιατί? Θέλω να κάνω ένα... στο μικρόφωνο, δύο λεπτάκια. Εντάξει, λίγο εκτός θέματος, φίλε Μιχάλη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Λοιπόν, τι να πω, σήμερα όσοι μπορείτε, συνδεθείτε από το Facebook, γιατί μάλλον εκεί πέρα έχουμε καλύτερο ήχο. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η μουσική, να ξέρετε, είναι καντάδες κεφαλονίτικες. Είναι, πώς το λένε, παραγγελιά της μανούλας μου. Α, έχει το Insta πρόβλημα γενικό σήμερα, ε. Άρα, τουλάχιστον να μην το πάρω προσωπικά. Σήμερα το αφιέρωμα στην Κεφαλονιά. Και εσείς που με ξέρετε, γνωρίζετε και νομίζω είσαστε προετοιμασμένοι ότι δεν θα είμαι αντικειμενικός. Όχι ότι υπάρχει θέμα, έτσι προς Θεού. Θα μιλήσουμε για καλά κρασιά, μία ζώνη ιδιαίτερα ποιοτική. Αλλά εγώ εδώ πέρα έχω και ένα κίνητρο παραπάνω. Η Κεφαλονιά είναι η μεγάλη μου αγάπη, είναι το νησί, είναι η πατρίδα της γιαγιούλας μου. Είναι ένα μέρος το οποίο εγώ, παρότι... να κόψω τον ήχο, άντε να το κόψω τον ήχο. Για δείτε, τον έκοψα τον ήχο. Δεν είναι ραδιόφωνο, είναι YouTube, by the way. 1, 2, 3, 4, με ακούτε καλύτερα τώρα στο Instagram. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, κάνει καμία διαφορά, άμα είναι, τι να κάνω, να χαλάσω το χαρτίρι της μανούλας μου, να μην έχω, πώς το λένε, καντάδες. Αλλά αν δεν κάνει θα τις βάλω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το... τα ίδια, ε. Άρα, οι καντάδες επιστρέφουν. Όσο μπορείτε και αν μπορείτε, παράστε τα φούλε, κάνα μότο. Κοίταξε, θα κάνω μια τελευταία απόπειρα, θα βγάλω το μικρόφωνο και θα το ξαναβάλω. Ή, ξέρεις τι, έλα. Χωρίς μικρόφωνο με ακούτε καλύτερα? Έχει παράστατα ακόμα? Η Αιλίν στη Σύρο. Λίγο καλύτερα? Να το αφήσω έτσι και ο Θεός βοηθός. Καλά, η μουσική δεν φταίει σίγουρα. Για πείτε, τώρα καλύτερα? Τέλεια τώρα. Άρα λες αυτή το μικρόφωνο μου. Γιατί ρε γαμώτο. Για κάτσε. Χωρίς παράστα. Να δεις που το μικρόφωνο μου έκανε, αλλά... Πάμε. Περίμενε. Τώρα. Τώρα παραμένει μπόμπα ή χάλασε? Τώρα είναι εντάξει. 1, 2, 3, 4... Όχι, τώρα ξανάβαλα το μικρόφωνο. Για πείτε μου. Δεν χάλασε. Τώρα είναι ok δηλαδή? Τώρα είναι ok, εντάξει. Μου τις ματιάζετε τις καντάδες μου. Και... Α, όχι, το YouTube. Α, όχι, η σύνδεση. Α, παιδιά, έχουμε θέμα με τη σύνδεση, προφανώς. Πάει, έρχεται, πέφτει, φεύγει. Έχασα κάποιες καλημέρες και καλησπέρες. Σας ζητώ συγγνώμη. Πειραιάς και Πασαλιμάνι, ο Παύλος είναι μαζί μας. Ζητώ συγγνώμη για τα τεχνικά. Τα τεχνικά πάντα υπάρχουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τόσο σοβαρά θέματα τεχνικά, τουλάχιστον με τον ήχο, προχθές στη Δημοπρασία. Η Ρόδος μαζί μας, γεια σου Κυριάκο. Σήμερα λοιπόν τι σας έλεγα? Σήμερα σας έλεγα ότι θα ταξιδέψουμε μαζί στην Κεφαλονιά. Γεια σου Νίκο μου.
Α, και τώρα χτυπάνε και τα κουντούνια απ' έξω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι. Όλα μαζί, τέλος πάντων. Δημήτρη μου, να περάσει από την Κεφαλονιά. Να περάσει την Κεφαλονιά επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Δύο λεπτά να κάνω ένα γρήγορο disconnection στον και reconnection. Μπας και. Ναι, μπράβο, έτσι ξεμάτιασέ με, Βίκυ μου, αν μπορείς. Μας ματιάζουν επειδή περνάμε καλά, μου φαίνεται. Είσαι σαββατογεννημένη. Άμα είσαι σαββατογεννημένη, ρίξε μια ευχή. Και εγώ σαββατογεννημένος είμαι, αλλά δεν βλέπω να γίνεται δουλειά. Κεφαλονιά σήμερα. Μεγάλη μου αγάπη. Ρομπόλα που πάει με όλα. Από αλλού είναι κλεμμένο, αλλά το δέχομαι και το παίρνω μάρβο μου. Σε ευχαριστώ. Να κάνω και λίγο πίσω, γιατί χθες μου κάνετε και παράπονα ότι δεν βλέπατε full το κρανίο μου. Δεν ξέρω γιατί τέτοια αιμονή, αλλά ορίστε, σήμερα σας κάνω το χατήρι. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν κάνουμε πράγματα εκ των ενόντων στο σπίτι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, κακά τα ψέματα, αλλά και πάλι καλά να λέμε. Σήμερα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι εκτός των άλλων θα μιλήσουμε για Κεφαλονιά, θα δοκιμάσουμε ωραία κρασιά και θα πάλι παράσιτα. Δεν ξέρω τι να κάνω γι' αυτό. Χρώματα, είδες σήμερα, πώς το λένε, είναι και πολύχρωμος στις οθόνες σας. Τι να κάνω τώρα. Και θα τα αφήσω έτσι και ο Θεός βοηθός. Κώστα μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σιδερένιος και όλα καλά. Και να τα πούμε σύντομα, ελπίζω. Τώρα δεν έχει, άρα πάει και έρχεται. Εντάξει, παιδιά, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των ανθρώπων του Instagram. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η Μανούλα δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί, συνήθως δεν το χάνει. Και σήμερα που σας είπα, έχω και η μουσική είναι η παραγγελία δική της. Μου ζήτησε κεφαλονίτικες καντάδες. Το Εδιμβούργο μαζί μας. Καλησπέρα στο Εδιμβούργο. Στο Facebook χαίρομαι που ακούγουμε καλά. Στο Instagram ζητώ την υπομονή σας και την επιείκειά σας. Με περιμένετε να πάμε στο χάνι της Κανδύλας, αχ, ξέρετε το ευαίσθητο σημείο μου, άτιμη. Τέλος πάντων, εννοείται ότι θα πάμε. Εννοείται ότι θα πάμε. Αυτά τα παϊδάκια εγώ τα σκέφτομαι και μου τρέχουν τα σάλια, παιδιά. Αν και νομίζω, εσύ Παναγιώτη μου έχεις πει για την προβατίνα στο χάνι. Μωρέ, και οι πίτες και όλα καλά είναι εκεί πέρα, μην με... Τι λέει, λοιπόν, χρόνια πολλά στις Ζωίτσες και της Ελισάβετ. Χρόνια πολλά λοιπόν, Ελισάβετ. Δεν ξέρω αν έχουμε και καμιά ζωή ή καμιά άλλη Ελισάβετ εκτός από την αυτού μεγαλειότητα συντονισμένη στο live μας σήμερα. Αλλά χρόνια πολλά. Σπλινάντερο, Αργυρό, σε βλέπω πολύ δυνατή και επιθετική σήμερα. Αληθώς Ανέστη στον Αποστόλη από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, άλλο το έτερο κομμάτι της καταγωγής μου, να τα λέμε και αυτά. Απλά στη Κεφαλονιά ξεκίνησα να σας λέω ότι την αγαπώ πολύ. Ίσως ένα μέρος της μούρλας, της κούρλας που λέμε εκεί πέρα, που έχω, μάλλον από εκεί να προέρχεται. Χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, είδες, δεν είναι ότι έχω φοβερή μνήμη, αλλά ειδικά για την προβατίνα είναι έξτρα gigabyte μνήμης. Hello στο Gentilini Winery, όποιος κι αν βρίσκεται από πίσω. Υπέροχο νησί, φοβεροί άνθρωποι για την Κεφαλονιά, το λες αυτό. Εντάξει, κοίταξε να δεις, φοβεροί άνθρωποι. Έχουμε τα θέματά μας εμείς οι Κεφαλονίτες, αλλά ναι, έχουμε μια ομορφιά. Κατά ψέματα τώρα, υπάρχει μια αρχοντιά στα Επτάνησα γενικότερα, έτσι, να είμαι δίκαιος, αλλά βέβαια στην Κεφαλονιά πάνω απ' όλα, που τη βρίσκει σε πολύ μετρημένα άλλα μέρη στην Ελλάδα.
Ένα μέρος το οποίο το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που πήγα, παιδάκι ακόμα. Όπως νομίζω ξεκίνησα να σας λέω, δεν πάω τόσο συχνά όσο θα ήθελα, όσο θα έπρεπε. Τώρα δηλαδή έχω αρκετό καιρό να πάω και μου λείπει. Αλλά το αγαπώ πολύ και για κάποιο λόγο που σας λέω, επί της ουσίας δεν υπάρχει. Όταν πηγαίνω εκεί το αισθάνομαι κάποια ρίζα, κάποιο belonging που λέμε και εμείς οι αγγλοτραφείς. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Το οικογενειακό σπίτι έχει χαθεί και έφυγε ανεπιστρεπτή, μάλλον για να το πω σωστά, από το μεγάλο σεισμό. Οπότε όποτε πηγαίνω έτσι κι αλλιώς σε ξενοδοχείο μένω, δεν είναι ότι έχω κάπου να αισθάνομαι δικό μου. Αλλά έχω αποκτήσει πολλούς φίλους και να το πω αυτό, έχω αποκτήσει πολλούς φίλους από την ενασχόλησή μου με το κρασί και μετά. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, κόσμο τον οποίο αγαπώ, κόσμο τον οποίο εκτιμώ και ξέρω όταν ξαναπάω εκεί ότι θα περάσω καλά, θα φάω καλά, θα πιω καλά. Καλά για τις παραλίες μας δεν το συζητάω καν. Αλλά γενικά εγώ σας το έχω ξαναπεί, είμαι λίγο περισσότερο του Ιωνίου από ότι του Αιγαίου. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ρομπόλα. Έχω να σας κληρώσω 10 ρομπόλες. Σήμερα επειδή έχω κέφια και επειδή μιλάω για την Κεφαλονιά, έχω να σας κληρώσω κάτι ρομπόλες που πραγματικά, πώς το λένε, τι σας περιμένει. Δεν θα μιλήσω μόνο για ρομπόλο όμως, να το ξέρετε. Έχουμε και άλλα θέματα να πούμε για την Κεφαλονιά. Και επίσης να σας πω ότι, έτσι για να σας προειδοποιήσω, μάλλον να σας δώσω κάποια σως. Θέλεις να τη λύνει η σειρά, Μιχάλη? Έχω, αλλά δεν το έχω κοντά μου, αλλά έχω και από αυτό. Και έχω και κάτι παλές εισοδίες, να ξέρετε. Πολύ παλές εισοδίες. Για να σας δώσω λοιπόν σως, η τετραπλή κλήρωση που έχουμε στο τέλος, ναι τετραπλή, σήμερα τα αφεντικό τρελάθηκε, τέλος, θα βασιστεί σε ερωτήσεις γύρω από ημερομηνίες. Έτσι. Κάποιες από τις οποίες θα τις πω, κάποιες από τις οποίες πρέπει είτε λόγω γενικών γνώσεων να τις ξέρετε, είτε λόγω αγάπης προς την Κεφαλονιά, δεν ξέρω, λέω. Την άλλη φορά είχε, τι λέει, πέταγμα φούτερ στον αέρα, πιο καλέ. Τώρα, άμα πετάξω το φούτερ στον αέρα, θα πεταχτούν και τα μικρόφωνα, οπότε ας είμαστε λίγο, πώς το λένε, προσγειωμένοι και συγκρατημένοι. Παρευθόντως το footer μου, παρότι μπορεί κάποιος, ειδικά εσείς στο Facebook, στο Instagram το βλέπετε, αλλά ανάποδα. Κάτι λέει για beach και τα λοιπά, οπότε σας ενδεχομένως μπερδεύει ότι έχει κάποιον θαλασσινό χαρακτήρα, αλλά για να πάω λίγο πιο πάνω να δείτε, είναι αυστηρά ηνικό, έτσι. Καλώς το ζήσει, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λες Γιάννη, το ενοποιείο Gentilini βγάζει και πολύ καλό εξαιρετικό παρθένιο ελαιόλαδα στα top 3 των Ελλήνων ενοποιών. Το ελαιόλαδο το έχω δοκιμάσει και εξαιρετικό μέλι στην περιοχή επίσης. Αλλά ότι είναι στο top 3 των Ελλήνων ενοποιών, αυτό δεν το ήξερα, οπότε πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική πληροφορία. Στις Πανελλήνιες, ναι, θα χτυπήσουμε σοβαρές ημερομηνίες. Πέρσι κάνατε απόβαση στο κτήμα Gentilini 50 άτομα, Μαριάννα και Πέτρος, άψογοι οικοδεσπότες και πολύ υπομονετικοί, λέει η Ιωάννα. Ναι, δεν καμία έκπληξη εδώ πέρα. Εγώ και μάλιστα μου δίνει πάσα η Ιωάννα να μπω λίγο δυνατά στην Κεφαλονιά. Είχα κάνει μια αρκετά μεγάλη παύση στις μεταξύ επισκέψεων στην Κεφαλονιά. Όπως σας είπα, πήγαινα με τους γονείς μου από παιδάκι μέχρι κάποια ηλικία, σκεφτείτε. Μετά μεγάλη παύση ενδιαμέσως, σπουδές, ιστορίες, τον Ατάλλο κτλ. Σχολείο που μετά εκεί, ξέρετε, στα Νιάτα πηγαίναμε στην Μύκονο, σε τέτοια μέρη, άλλα μυαλά τότε.
Και δίνεται η γευσηγνωσία με τον Πέτρο. Κάτσε, Νίκο, πας πολύ πίσω τώρα, έτσι. Αν λες αυτό στο Bizarre. Γιατί αν όντως είναι στο Bizarre, νομίζω πάμε αρκετά πίσω. Έχουμε κάνει κι άλλο έκτοτε. Δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, ναι. Καλά, κοίταξε. Ο Πέτρος, και εδώ μπαίνω να μιλήσω για τον φίλο μου τον Πέτρο, τον αδερφό μου τον Πέτρο. Γιατί είμαστε αδέρφια, δηλαδή αν ποτέ θέλετε να μάθετε τα πιο ένοχα μου μυστικά και δεν με βρίσκετε εμένα, μπορείτε να παγάγετε τον Πέτρο και να τον βασανίσετε να τα μάθετε όλα. Γιατί ξέρει πράγματα για μένα τα οποία δεν τα ξέρει τη μάνα μου. Λοιπόν, και όλα αυτά ξεκινήσανε όταν έκανα την επάνωδο στο 2009 στο Bizarre. Μωρή, μπράβο, με πήγες πολύ πίσω, Νίκο. Όντως, τι ωραία χρόνια αυτά. Έχω και φωτογραφίες κάπου που με μικρόφωνο, με πώς το λένε, αλλά λεπά, με καλώδιο και τέτοια. Λοιπόν, έτσι, brother from another mother. Αυτό είναι. Λοιπόν, και father ελπίζω, έτσι, μην γίνει καμιά παρεξήγηση και μπλέκουνε, πώς το λένε, μπλεκτούνε σόγια και έχουμε παρεξηγήσεις. Α, Ντίνα, είδες, πάμε, οι παλιοί φαίνονται για ευχημονωσία στο Bizarre. Μάλιστα, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, στην επάνωδό μου, η επάνωδός μου στην Κεφαλονιά έγινε πριν ουσιαστικά αρχίσω να ασχολούμαι με το κρασί. Έγινε ουσιαστικά τη χρονιά, την κομβική για μένα στην ενική μου εξέλιξη, το 2005, όπου ήταν τον... και εσύ το ίδιο, Λευτέρη. Τον Πέτρο και τα μάτια μας. Έτσι και πέσει σε λάθος χέρια ο Πέτρος, θα κλείσουν σπίτια, παιδιά. Λοιπόν, ήταν η χρονιά του πρώτου μου γάμου, όπου ο μήνας του Μέλιτος τότε είχε χωριστεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο στην Τοσκάνη, το δεύτερο στην Κεφαλονιά. Από πριν δεν είχε στο σχεδιασμό, δηλαδή του ταξιδιού που ξαναλέω ήταν μήνας του Μέλιτος, δεν υπήρχε η παραμικρή νήξη, η παραμικρή υποψία ότι θα υπάρξει οποιοδήποτε εινοτουριστικό στοιχείο στο ταξίδι. Ήταν μήνας του Μέλιτος, εγώ δεν είχα καμία ούτε επαγγελματική ερασιτεχνική, ελάχιστα ως μηδενική σχέση με το κρασί. Κάποια στιγμή θα σας πω και τα μεγάλα μου μαργαριτάρια, τα εινικά που έχω κάνει πριν ασχοληθώ. Δεν ντρέπομαι, ποτέ δεν εντροπεί η αρχική έτσι, ενασχόληση με το κρασί. Και επειδή στην Τοσκάνη, όπως κάποιοι ξέρετε καλά, μου μπήκε το μικρόβιο του κρασιού, του εινοτουρισμού κτλ. Φεύγοντας από την Τοσκάνη και πηγαίνοντας στην Κεφαλονιά, εγώ είχα ήδη αρχίσει να το δουλεύω. Οπότε παρότι ήμασταν αρκετά μακριά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, γιατί τότε το ξενοδοχείο στο οποίο μείναμε ήταν στο Φισκάρδο και είχαμε πει δεν είχαμε κανένα λόγο ούτε να κάνουμε ιδιαίτερες εκδρομές, δηλαδή και ειδικά εινοτουριστικές. Κάποια στιγμή που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο Αργοστόλι, πώς. Και δεν ξέρω ειλικρινά τι ήταν αυτό, γιατί πάνε και κάποια χρόνια πίσω. Λέω, μωρέ, κάπου έχω δει εγώ ότι υπάρχουν ενοποιία. Ή ψέματα. Πέτρο, ξέρεις τι έγινε. Επειδή είχα πάρει κρασιά από την Τοσκάνη, λέω να πάρω και από την Κεφαλονιά. Εγώ τότε... Παντελώς άσχετος, ό,τι είχα πρωτοδοκιμάσει σε γευσηγνωσία, ας πούμε, δεν θα πω επαγγελματική, αλλά τέλος πάντων πιο οργανωμένη, ήταν στην Τοσκάνη. Μέχρι τότε μηδέν. Λοιπόν, και λέω να πάρω, αφού πήρα την Τοσκάνη, να πάρω την Κεφαλονιά, να αρχίσω τέλος πάντων να έχω μια υποτυπώδη, ας πούμε, συλλογή κρασιών. Και πάω στην Κάβα της Άγκαθας. Άγκαθα δεν λέγεται, στο Αργοστόλι, στην πλατεία επάνω. Του φίλου σου, του πώς του λένε, θυμίστε το και πες μου το γιατί δεν μου έρχεται τώρα. Λοιπόν, και ήταν η κυρία Αγκάθα εκεί πέρα, πώς λέγεται,
Και αφού μου κάνει μια σελεξιόν κρασιών και τα λοιπά, και μάλιστα θυμάμαι είχα πάρει και πολλά κρασιά του Βλάδη του Σκλάβου. Μάλιστα ένα οργείον το έχω, του Ατζουλά, του Άμπια σου. Λοιπόν, ένα οργείον από τότε, εσοδίες 2003, νομίζω, το έχω κρατημένο μέχρι σήμερα. Το έχω στο συντηρητή μου, αυτόν που σε κλήρωσε πρόσφατα. Αν κάποιος έχει περιέργεια να δούμε σε τι φάση βρίσκεται, με μεγάλη χαρά να τον ανοίξουμε, να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, και όπως έτσι είχαμε πιάσει την κουβέντα, ας πούμε, και μιλάγαμε περί κρασιών και πώς και γιατί και πού και αυτό και τα λοιπά, και λέω ότι θυμάμαι ότι έλεγα στην κυρία, λοιπόν, που πήγαμε στην Τοσκάνη και αυτά και επισκεφτήκαμε Ινωπία και όλα αυτά, και μου λέει, α, και δεν πάτε, λέει, και σε εμάς εδώ πέρα. Να, άμα θέλετε, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Εδώ λίγο πιο κάτω στις Μηνιές, στο αεροδρόμιο κοντά, λέει, στο Τζεντιλίνι. Η πρώτη γυναίκα μου, η οποία δεν ήξερε ακόμα τι την περίμενε, γιατί εκείνη έφαγε τη μεγάλη μπόρα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι συστηματικά. Παρότι είχε άλλα στο μυαλό της προφανώς, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπάνια, να κάνουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης. Άντε, μου λέει, πάμε, αφού θες τόσο πολύ, και δεν πάμε. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, πάμε στο Ινωπείο. Ο Πέτρος δεν ήταν εκεί. Ήταν η Μαριάννα. Πέτρο, δεν ξέρω πού αλήτευες, πάντως εκεί δεν ήσουν. Ήταν η Μαριάννα, μας κάνει μια πολύ ωραία έτσι ξενάγηση και tasting for dummies, δηλαδή, γιατί εμείς την παραμικρή σχέση. Εντάξει, ήξερα προφανώς τη ρομπόλα και τα σχετικά, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, μας κάνει μια ξενάγηση, αγοράζουμε και από εκεί κρασιά εκ νέου. Και φεύγουμε. Εγώ δεν ήξερα καν περί υπάρξεως Πέτρου, τίποτα. Μια συμπαθητική κοπέλα, η οποία μας έκανε την ξενάγηση, όλα καλά. Αρκετό καιρό μετά, γυρνάω στην Αθήνα και ήμουνα στην κάβα του Ανθίδη. Κάτω. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι αυτό που σου λέει ο Πέτρο. Ήμουνα στην κάβα του Ανθίδη, όπου με κάποιον μιλούσα και τα λοιπά, και έλεγα αυτό που είχα πάει στην Κεφαλονιά, που έκανα αυτό και βρήκα τον τάδε, επισκέφτηκα το τάδε Ινωπείο. Ποιο Ινωπείο? Το Τζεντιλίνι. Και τι ωραία κρασιά και τι ωραία που πέρασα και τα λοιπά. Και κάποιος εκεί πέρα μου λέει, Τζεντιλίνι, ξέρεις ποιος το έχει? Λέω, ποιος? Να, μου λέει, αυτός εδώ. Και κοιτάω πίσω μου, τον φωνάζει, Πέτρο, έλα εδώ. Τι εμφανίζεται ο φίλος μου ο Πέτρος. Έκτοτε, άσε τώρα, τώρα το που θα ήταν και τι έκανε, μην τα ρωτάς, δεν υπάρχει λόγος. Ένας Θεός το ξέρει αυτό, και ας μείνει εκεί πέρα, Άννα μου. Λοιπόν, οπότε εκεί πρωτογνωριστήκαμε, αυτό τότε ακόμα με το σύστημα, με το ΣΑΣ, και άχτι ωραία και αυτό, και να μας ξανάρθετε και τον εκτάλλο. Τέλος πάντων, προφανώς υπήρχε κάποια χημεία και κρατήσαμε επαφή, και έκτοτε, the rest as they say is history, που λέμε στο χωριό μου. Έκτοτε το εν λόγω Ινωπείο, ναι, ξέρω και εγώ πολλά μυστικά, οπότε ναι, δηλαδή τον κρατάω και εγώ λιγάκι στο χέρι, αλλά γι' αυτό είναι αμοιβαία η συνθήκη. Έκτοτε άρχισα να πηγαίνω πολύ πιο συχνά στο νησί. Προφανώς και επισκέφθηκα κι άλλα Ινωπεία, το κάνω όταν μπορώ. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει και με πολλά έτσι, λοιπόν, σταμάτα ρε, κρύβε λόγια. Λοιπόν, είχαμε κάνει και μία εκδήλωση πολύ ωραία με όλα τα Ινωπεία, πώς το λένε, που είχαν εμπλοκή. Άλλη μια εκδήλωση στο Βοτανικό Κήπο του Αργοστολίου, που είχαν έρθει και άλλοι Ινωπεοί, ο Γιώργο Βασιλείου, ο Σκούρας, ο Κανελακόπουλος, πολύ ωραία πράγματα γενικώς. Προφανώς και πάω έτσι κι αλλιώς. Στέφανε, και εσύ Κεφαλονίτης, ή έτσι το λες? Λοιπόν, πάω και μ' αρέσει και μένω όποτε μπορώ, και να το σημειώσετε αυτό σας παρακαλώ, στο Gentilini Retreat, στο χώρο που υπάρχει ο ξενώνας του Gentilini. Δεν έχει καμία σχέση με το Ινωπείο, είναι αρκετά πιο μακριά, αλλά πώς το λένε, ένας φανταστικός χώρο, ένα φανταστικό κτήμα, αχανές, γεμάτο ελιές, αμπέλια και κυπαρίσια. Είναι λίγο τοσκανέζικο το τοπίο, και κάπου μέσα στη μέση 6 πολύ ωραία μικρά σπιτάκια, ξενώνες,
όπου μένουν φίλοι γνωστοί και επισκέπτες οι οποίοι τα νοικιάζουν. Εκπληκτικό, από τα μέρη που λατρεύω. Απόλυτη ησυχία, κοντά στη φύση. Α, και μια μεγάλη πισίνα, σε περίπτωση που θες να κάνεις ένα μπάνιο πριν ή μετά τη θάλασσα, ή τέλος πάντων να πας αντί για τη θάλασσα. Εκεί μένω όποτε μπορώ, σημειώστε το γιατί, και τσεκάρετε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και εννοείται ότι από τα πρώτα μέρη στα οποία, τα οποία επισκέπτομαι, για να μην πω το πρώτο, με το που πατάω το πόδι μου στην Κεφαλονιά, είναι ο Άγιος Γεράσιμος από Σκηνήσου. Και το λέω και εγώ στους φίλους μου και τους γνωστούς μου, και με δουλεύουν, μου λένε, καλά ρε φίλε, εσύ μας λες ότι είσαι άθεος, τι Αγίος Γεράσιμος μας λες και τέτοια. Και λέω, ναι παιδιά, ναι, είμαι άθεος, δεν το κρύβω, αλλά είμαι και Κεφαλονίτης. Είναι αλλιώς τα πράγματα για μας. Ο Άγιος είναι άλλο πράγμα. Έτσι, οπότε και εκεί, μια και αν πάει κάποιος στον Άγιο, δίπλα ακριβώς, μεσοτυχία, είναι και το εινοποιείο του συνεταιρισμού. Όπου και εκεί η ρομπόλα βασιλεύει. Σίγουρα όσοι την ξέρετε και την αγαπάτε, ξέρετε και το Σαν Τζεράσιμο. Η Άννα, ίσως δεν άκουσα την αρχή, η Άννα η Μεταξά, από ηνική οικογένεια του νησιού, οι καντάδες είναι παραγγελία της μανούλας μου. Και είπα ναι, γιατί όχι, ευκαιρία να τις βάλουμε. Μιλώντας για την οικογένεια Μεταξά, έλα ρε παιδί μου, με την, λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στο κύριο Ιάγκο, το κτήμα Μεταξά επίσης, μέχρι πρότινος από τις δυνάμεις στη ρομπόλα. Η ρομπόλα είναι μεγάλη αγαπημένη. Έχω κάνει και τρίγο στη ρομπόλα. Εκεί το, μια φωτογραφία, πώς το λένε, τι μου λες, κάτι μου λες για τα μαλλιά, δεν ξέρω. Για τα μαλλιά, επειδή μου ότι θέλετε, απουσιάζουν καιρό, οπότε λοιπόν η φωτογραφία που είδατε στο Facebook, εκείνο το ορεινό ψηλό σε μεγάλο υψόμετρο αμπέλι, έχω κάνει και εγώ τρίγο εκεί πέρα κάποτε, ή τέλος πάντων φωτογραφήθηκα να κάνω τρίγο, γιατί κακά τα ψέματα, το να κάνεις τρίγο εκεί πάνω στους 40 plus πώς το λένε, βαθμούς, Αύγουστο, μέσα στο κατακαλόκαιρο, μέσα στο Γκάψωνα, δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον για εμάς τους ερασιτέχνες. Οπότε έκοψα κανένα δυο τσαμπάκια, έβγαλα φωτογραφίες και μέχρι εκεί. Και βέβαια αυτό ήταν το αμπέλι του συγχωρεμένου του Θανάση του Τζάση, που, πάνω στο Φαγιά, που εκείνος ο ίδιος τότε που ήταν ακόμα, πόσο ήταν, ήταν 80 και μας ντρόπιαζε όλους. Δηλαδή εγώ ψοφίμη ταύτισα κατευθείαν και σταμάτησα. Εκείνος πήγαινε πέρα, δόθε, φώναζε στους τριγητές, τους έλεγε «Λάτε από εδώ, πάω, πάω, από εκεί». Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μεγάλη αγάπη μου για την Κεφαλονιά, πολύ ωραίος προορισμός. Ενδιαφέρουσα γαστρονομία. Παλιά και καινούρια εστιατόρια, τα οποία αξίζει κανείς να εξερευνήσει. Και δεν μιλάω μόνο για την Τασία και τη Βάσο στο Φισκάρδο, που εντάξει είναι, ειδικά η Τασία είναι και celebrity. Πολλά ακόμα, ο φίλος μου Πάνος ο Σαρής, κάποιος όταν μελετούσε προχθές, ο οποίος πέρα από το εστιατόριο, το preview στην Άβυθο, έχει και εινοποιείο και Λάδι νομίζω, Γιάννη ή όχι. Επίσης πολύ καλή δουλειά στη ρομπόλα και στο κρασί γενικότερα. Κάτι μου λες, Κυριακή, το σπιάτζια στα βάτσα. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά για να μου το λες, καλό θα είναι. Και η κιανή ακτή κάτω στο Αργοστόλι και. Να φας ωραία ψαρικά, να φας προφανώς την κρεατόπιτα, να την παραδοσιακή, να φας την αλιάδα με τον μπακαλιάρο, και βέβαια να μην ξεχάσω και την στην Αγία Εφημεία το πες το, του κλειστάπου του Δεδρινού, την ταβέρνα,
κάπως λέγεται, έχει ένα ξένο όνομα, Paradise, κάπως έτσι, σωστά θυμάμαι. Το οποίο ενώχει όλους τους κλασικούς καλοκαιρινούς, θαλασσινούς, παραδεισένια ακτή. Λοιπόν, όλους τους κλασικούς μεζέδες, τους θαλασσινούς κτλ. Στο τέλος, πάντα, αφήνουμε χώρο για το σουφλέ σοκολάτας. Έτσι, must. Δεν το συζητώ αυτό. Ρομπόλα. Και μιλώντας για ρομπόλα, επειδή περνάει η ώρα και εγώ μιλάω και ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, αφήστε με να μιλάω και δεν θα ξετελειώσουμε ποτέ. Τη ρομπόλα, εγώ τη θεωρώ, και εδώ παρεμπιπτόντως εγώ δοκιμάζω ρομπόλα Τζεντιλίνη 2018, αγαπημένοι μου φίλοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε, αν προσέξατε αυτή τη φωτογραφία, εξαιρετικά άγωνο πετρώδες έδαφος. Δεν είναι τυχαίο, και αυτό είναι κάτι κλασικό που ξέρουμε όλοι, από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιταλοί, οι Ενετοί, έλεγαν τη ρομπόλα Il vino di Sasso, το κρασί της πέτρας, ακριβώς επειδή, καλώς την Άρτεμι, επειδή φύεται, επειδή μεγαλώνει σε αυτό το υπέρ, δηλαδή πιο πετρώδες δεν γίνεται. Σπάρος μπιστρός στο ξύ και σπιάντζα στα βάτσα. Εκτός των άλλων που αναφέρθηκαν. Και στο κτήμα, το κτήμα χαριτά του, by the way, επειδή στο Λιξούρι έχω πολλά χρόνια να πάω, ακόμα περισσότερο δηλαδή από στο Αργοστόλι, είναι από τα επόμενα μου, από τους επόμενους μου προορισμούς στα σχέδιά μου. Πέρα από τα όλα άλλα που έχω ακούσει και μόνο αυτά που μου έχει πει η Μυρσίνη για το κτήμα σας μου αρκούν. Οπότε, η Μυρσίνη, λέω καλά, η Μερόπη, με συγχωρείτε. Τη Μυρσίνη τη σκέφτομαι γιατί πεινάω και προφανώς κάτι ψήνει σε κρεατικό αυτή τη στιγμή. Ρομπόλα 2018. Ρομπόλα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Ένα κρασί το οποίο τα τελευταία χρόνια, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αρχίζει και αποκτάει την έγκλη την οποία πρέπει να αποκτήσει και εκτός Ελλάδος. Εγώ τη θεωρώ αντίπαλο δέος του ασύρτικου της Σαντορίνης. Και ίσως επειδή ας μην κρυβόμαστε, ειδικά για τον πολύ κόσμο, ένα τυπικό, ένα καλό ασύρτικο δεν είναι ένα εύκολο κρασί, κακά τα ψέματα. Το ασύρτικο, μία δηλαδή τυπική σοβαρή Σαντορίνη, είναι ένα κρασί για αρκετά έμπειρους ουρανίσκους. Είναι ένα κρασί για ουρανίσκους οι οποίοι είναι είτε εκπαιδευμένοι είτε ξέρουν τι να περιμένετε. Ποιοι είσαστε εσείς που δεν έχετε ακόμη ρομπόλα και τι μπορώ να κάνω για να την αποκτήσετε, πείτε μου. Ποια είναι τα κοινά λοιπόν. Μπορεί να μην έχει την εκρηκτική οξύτητα του ασύρτικου, αλλά είναι σίγουρα ένα κρασί με υψηλή οξύτητα, αλλά είναι και ένα κρασί το οποίο αντίστοιχα αρωματικά είναι πιο ολοκληρωμένο, πιο στρογγυλό. Δεν έχει την αυστηρότητα, δεν έχει αυτή την, πώς να το πω, την αιμονή του ασύρτικου στο ορυκτό, στο mineral terroir. Το οποίο, δεν το λέω για κακό προς Θεού, οι περισσότεροι από εμάς εδώ πέρα το λατρεύουμε. Αλλά μιλώντας για κρασιά τα οποία είναι έτσι πιο φιλικά και προσιτά στον ευρύτερο κόσμο, νομίζω ότι εδώ είναι μια, είναι ας πούμε το ασύρτικο των πολλών, για να το πω έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρώδες έδαφος προφανώς δεν έχει το ηφαιστειογενές στοιχείο της Σαντορίνης ή Κεφαλονιά, αλλά όλο αυτό το πετρώδες έδαφος σίγουρα δίνει στο κρασί πολλά στοιχεία και στην οξύτητα και, και στο μινεράλ της μεταλλικότητας και στην ορυκτότητα γενικότερα. Η Νατάσα μου λέει, Βασίλη, κατάγεται την Κεφαλονιά και αγαπάτε Βλάδη. Καλά, ο Βλάδης είναι περίπτωση, είναι πολύ αγαπημένος, φοβερός συγγνώμη, και ως άνθρωπος και ως εινοποιός. Εδώ λοιπόν η ρομπόλα του 2018, εγώ θα σας κληρώσω του 19, by the way, το 2018 είναι από τα αρχεία μου. Έχει αρχίσει και τσιμπάει το μέτωπο της μεταλλικότητας, έτσι. Πολύ όμορφη οξύτητα, ξαναλέω, δεν έχει το μπαμ, το εκρηκτικό του ασύρτικου, αλλά έχει πραγματικά τραγανή, ευχάριστη, πλούσια οξύτητα.
και έναν φρουτόδι αρωματικό χαρακτήρα πιο ευρύ. Εξαιρετικά food friendly, με μια όμορφη φυτικότητα η οποία να συμπληρώνει την παλέτα, η οποία το βοηθάει σε, στη συνοδεία ψαρικών, θαλασσινών, αλλά και οτιδήποτε έχει φυτικό στοιχείο και δει, δεν είναι τυχαίο η αλιάδα με τον μπακαλιάρο, το σκόρδο ειδικά εδώ πέρα είναι must. Αν επιδέχεται παλαίωση, θα το δει σε λίγο, Σοφία, σίγουρα επιδέχεται. Αν το κάνεις βεβαίως, έτσι αναλόγως, ειδικά στα λευκά κρασιά, εγώ το λέω και το ξαναλέω, η παλαίωση έχει τεράστιο ενδιαφέρον εγκυκλοπαιδικό, αλλά πρέπει να ξέρεις και να είσαι προετοιμασμένος τι θα πάρεις. Όσο παλαιώνει το κρασί, όσο εξελίσσεται, σίγουρα χάνει από τον αρωματικό του χαρακτήρα, βέβαια εν προκειμένου κερδίζει σε μεταλλικότητα, κερδίζει σε κάποια άλλα δευτερογενή στοιχεία, τα οποία απλά τονίζω ότι πρέπει να τα ξέρεις από πριν για να τα, για να τα περιμένεις και να τα εκτιμήσεις. Το πρώτο καλό κρασί που δούλεψες, λες Δημήτρη, αυτό με το καλαθάκι, τώρα για να είμαι λίγο, θα είμαι λίγο αυστηρός, ευτυχώς έχουμε προχωρήσει αρκετά από εκεί. Λιγκουίνι με πετροσολίνη στην γενή ακτή με τον Ανδρόνικο. Εντάξει, τώρα εδώ μας κατέστρεψες, για να είμαι ευγενικός. Και ένα ωραίο, μια ωραία μακαρονάδα επίσης θυμάμαι. Αλλά τότε θυμάσαι με τον Γιώργο Βασιλείου που είχε φέρει ο ίδιος ένα σαρντονέ δικό του σε Magnum. Τι ωραία που είχαμε φάει εκείνο το μεσημέρι. Απίστευτα. Τέλος πάντων. Πολλές και όμορφες αναμνήσεις από αυτό το νησί, σε διάφορα επίπεδα, σε διακοπές, σε... Πέτρο, η Σοφία είναι εινόφιλη στην Αγγλία. Αν έχεις αντιπρόσωπο, που φαντάζομαι έχει σίγουρα αντιπρόσωπο στην Αγγλία, για ρίχτον μας εδώ στο Instagram και να τον πούμε κιόλας για να το... πώς το λένε, να το μάθουμε, γιατί έχουμε κόσμο από Αγγλία και από Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα εδώ πέρα στο live. Η ρομπόλα λοιπόν, η οποία, να θυμάστε για κάτι εγκυκλοπαιδικό, Eclectic Wines, μάλιστα. Σοφία, look it up. Eclectic Wines, αν ενδιαφέρεσαι για την ρομπόλα Gentilini, εκεί θα την βρεις. Η Άννα δεν ξέρω γιατί θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε δίαιτα μετά το Πάσχα. Εδώ είμαστε σε καραντίνα, οι δίαιτες έχουν πάει περίπατο. Ο μοναδικός ίνος pop, ο οποίος αντί να προτάσει, Πέτρο στην Κύπρο τι έχουμε, γιατί με ρωτάει εδώ ο φίλος Ζήσης, αντί να προτάσει μπροστά την προέλευση, προτάσει πρώτα την ποικιλία, η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα. Παντού έχουμε στις pop ονομασίες, έχουμε pop Νάουσα, pop Σαντορίνη, pop Νεμέα κλπ. Εδώ έχουμε pop, ρομπόλα και Φαλινίας. Η ρομπόλα είναι η μεγάλη αγάπη των κεφαλονιτών. Φίλοι μου στο Twitter, επειδή φοβάμαι ότι σε κανένα... Αν δεν έχετε ακόμα στην Κύπρο, οπότε House of Wine, λέει ο Πέτρος, με international αποστολή στην Κύπρο, άμα κάποιος θέλει προς τα εκεί. Λοιπόν, φίλοι μου στο Instagram, επειδή δεν θέλω να χάσετε το διαγωνισμό, έχω 4 εξαιρετικές φιάλες να κληρώσω. Σε περίπτωση που θα σας προειδοποιήσω, το Instagram μας πετάξει έξω, γιατί έχει ένα χρονικό limitation, θα σας πω να ξανασυνδεθείτε, εντάξει. Λοιπόν, Κεφαλονιά όμως δεν είναι μόνο η ρομπόλα. Όσο και αν την αγαπάμε, όσο και αν είναι και οι Κεφαλονίτες και όλοι σε ευρύτερο επίπεδο είμαστε υπερήφανοι, η Κεφαλονιά ως εινικό, εινοπαραγωγική ζώνη, ως ένα πολύ ποιοτικό τερουάρ, έχει να μας δώσει και μας δίνει πολλά παραπάνω. Κάποιος είπε για το Βοστιλίδι, κάποιος είπε για το Σειρά επίσης, πολύ μεγάλος πλούτος, πολύ μεγάλο εύρος γενικότερα, αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο, και το λέω και το καφιέμαι,
Το δοκίμασα πρώτος μετά τους ανθρώπους του Ινοποιείου, πριν βγει στο εμπόριο, πριν καν αποκτήσει όνομα, και θα σας βάλω στο Facebook, μόλις κλείσουμε, θα σας βάλω και το σχετικό βιντεάκι να δείτε, για να καταλάβετε πόσο πίσω πάμε. Τότε ακόμα υπήρχε το Alter, το κανάλι, εν έτη 2009, όπου ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που δοκίμασα το το κρασί αυτό. Η πρώτη του CD ήταν το 2008, 2009, λίγο πριν βγει στο εμπόριο, το δοκίμασα εγώ για πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική πάσα μου δίνει αυτό το κρασί να μιλήσω για την ποικιλία Μαυροδάφνη γενικότερα. Μια ποικιλία την οποία νομίζω οι περισσότεροι πλέον την ξέρετε και την αγαπάτε, αλλά χρειάστηκαν κάποιες προσπάθειες όπως αυτή του Παρπαρούσου, για να είμαι δίκαιος, στην Αχαΐα, και των Ινοποιών της Κεφαλονιάς, του Βλάδη του Σκλάβου, του Μαρκαντονάτου και ούτω καθεξής, για να καταλάβουμε όλοι εμείς ότι η Μαυροδάφνη δεν είναι μόνο η γλυκιά Μαυροδάφνη του Πατρινού Καραμαλιού για πάντα. Όχι ότι την φύγω προς Θεού, ξέρετε ότι ειδικά για καλή Μαυροδάφνη εγώ πεθαίνω, αλλά για πολλά χρόνια είχαμε όλοι συνηθίσει, είχαμε όλοι αποδεχτεί ότι η Μαυροδάφνη είναι μόνο γλυκιά. Τέλος. Ναι, ο Σκλάβος, ναι, το είπα πρωτοπόρος με τον Οργίωνα. Και οι Ινοποιοί αυτοί μας άλλαξαν γνώμη και μάλιστα μας δώσαν να καταλάβουμε ότι η Μαυροδάφνη, αν ινοποιηθεί ξηρά, σωστά, μπορεί να δώσει εκπληκτικά κρασιά. Κρασιά τα οποία έχουν πολύ ωραία πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ ευγενή και είναι απίστευτα food friendly. Εδώ λοιπόν θα δοκιμάσουμε μαζί την τελευταία εσοδεία του Eclipse, την εσοδεία 2017. Εγώ κοιτούσα πριν στο αρχείο μου, πριν ξεκινήσουμε, έχω κάποιες φιάλες, αυτή είναι του 17, Eclipse Gentilini 2017. Νομίζω ότι έχω ακόμα, αλλά δεν το έβρισκα. Και ο Μερκούρης, σωστά, και το κτήμα Μερκούρη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ακόμα μία φιάλη του 8, της πρώτης εσοδείας, και μάλιστα ακόμα δεν λέγονταν καν, δεν είχατε βρει το όνομα, και έχει ένα στικεράκι από print επάνω που γράφει τι είναι. Έχω κι άλλο ένα το οποίο δεν έχει καν, το έχω γράψει εγώ με μαρκαδόρο, δεν έχω καν την εσοδεία. Δεν ξέρω, αλλά έκτοτε έχω ένα αρχείο, είχα κάνει και μια κάθετη στον Ενοχώ, αν θυμάμαι καλά. Γενικά αυτό είναι ένα κρασί το οποίο και το αγαπώ ως επιπροσωπικού, αλλά και το παρακολουθώ πολύ στενά, γιατί με ενδιαφέρει να δω την γενικότερη εξέλιξή του. Κάτι εδώ τραγουδάνε για Κεφαλονίτη σε Εστιάγιο Γεράσιμο. Πάω εδώ, τι ωραία πράγματα. Μαμά, βλέπεις, ακούς, δεν σε έχω δει. Ντόνα Μαντόνα, γλυκιά Κεφαλονίτησα. Αυτά είναι τα ωραία. Μέστα. Όχι, μαχαίρι, δεν σου ζήτησα φιλί. Μέστα. Βόρε, καλώς το Σταύρο. Προσγειώθηκες. Λοιπόν, εδώ. Ολόφρεστη Μαυροδάφνη του 17. Πανέμορφη ένταση, πολύ ωραία, πολύ δυνατά, πολύ πλούσια. Πολύ έντονα τα φρούτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό βύσσινο ζαχαρωμένο, βύσσινο υπερόρυμο, βύσσινο που θυμίζει τα βύσσινα που φτιάχνανε οι θείες και οι γιαγιάδες στα λικέρ. Και βέβαια το ξύλο υπάρχει ακόμα, έτσι θέλει λίγο καιρό για να κάτσει. Δεν ενοχλεί, δεν χαλάει, του δίνει ένα ωραίο spiciness, απλά το καταλαβαίνουμε ακόμα στη μύτη. Στο στόμα πολύ ευγενικό, πολύ όμορφο, είναι ακόμα νέο, δεν λέω ότι είναι ένα κρασί για υπερπαλαίωση, εγώ ξέρετε ειδικά σε τέτοια κρασιά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρότεινα,
Αλλά είναι ένα κρασί που θεωρώ ότι θέλει λιγάκι ακόμα να μείνει, να κάτσει για να το καταλάβουμε, να μας βγάλει όλο του τον χαρακτήρα και όλο του τον πλούτο περισσότερο. Είναι ένα κρασί δε, το οποίο σε σωστό ποτήρι, σε σωστή θερμοκρασία, έχοντας ανοίξει αρκετά και έχοντας μείνει αρκετά, βγάζει συνέχεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, βγάζει συνέχεια καινούργια αρωματικά επίπεδα. Δηλαδή σε κάθε γουλιά, σε κάθε μυρισιά, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, σου δίνει και σου χαρίζει κάτι καινούργιο. Και βέβαια, αν θέλουμε να το ταιριάξουμε με φαγητό, θα έλεγα ότι θέλει κάτι σε μαγειρευτό, δηλαδή θέλει κρέας, αλλά ιδανικά για μένα με μια κόκκινη σάλτσα. Η περίφημη που τη σκέφτομαι και μου τρέχουν τα σάλια, η περίφημη κεφαλονίτη και κρεατόπιτα είναι ο επικρατέστερος συνδυασμός, δεν το συζητώ, αλλά από εκεί και πέρα οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε από στιφάδο, από γιουβέτσι, από ακόμα και κάτι σε στυλ κεφτέδες με σάλτσα, εδώ πέρα πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά αν έχουμε μία σάλτσα, όχι μία απλή σάλτσα ντομάτα, μία σάλτσα κόκκινη αλλά αρκετά πλούσια, κοκκινιστό μοσχαράκι, μπράβο. Λοιπόν, μια σάλτσα πλούσια που να έχει τα μπαχαρικά της, να έχει τα σέα της και τα μέα της, να είναι έτσι αρκετά πολύπλοκη και όμορφη και δυνατή. Με ακούς και μαγειρεύεις ταυτόχρονα, Γιάννη, έτσι. Μπράβο, αυτό θέλω. Καλές μαγειρικές και το ραγού ελαφιού του Ανδρέα Γαύρη. Ω, λαγό ραγού, λέει ο Μιχάλης από κάτω. Σκέφτεστε πολύ, παρεμφερός. Εσείς οι δύο, ο ένας με λάφι, ο άλλος με λαγό. Την Κυριακή λέει ότι αγαπά την Μαντεμουαζέλ Χαριτάτου. Ξαναλέω, η οικογένεια Χαριτάτου χαίρει μεγάλης αγάπης και εκτίμησης στον ελληνικό κόσμο και ανυπομονώ να επισκεφτώ και το κτήμα τους με πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, επειδή μιλάω αρκετή ώρα και κυραϊκή παστιτσάδα. Ζήση, μιλάς για Κέρκυρη, μιλάς για Κύπρο, είσαι λίγο international. Εμείς στην Κεφαλονιά ακούμε, επτανησιακή προφορά. Λέμε από πού είσαι και άμα ο άλλος πει από την Κέρκυρα, ξέρεις, του λέμε. Δεν πειράζει. Έτσι υπάρχει μια μικρή κόντρα. Να σας πω κάτι σημαντικό, το οποίο το ξέχασα και θέλω ειδικά όσοι ασχολείστε με το κρασί επαγγελματικά, να το θυμάστε. Η Κεφαλονιά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή. Και δεν μιλάω μόνο για τον μεγάλο σεισμό του 1953, μιλάω για τους σεισμούς που οι Κεφαλονίτες τους ζουν σε καθημερινό επίπεδο, σε καθημερινή βάση. Αυτό λοιπόν ο πολύ μεγάλος, πολύ καταξιωμένος Καλιφορνέζος ηνοποιός Warren Wynyarski, που μου είχε παραχωρήσει πριν από 10-12 χρόνια μια αποκλειστική συνέντευξη για τον Ενοχώ, ο δημιουργός του θρυλικού ηνοποιείου Stag's Leap στην Καλιφόρνια, μου είχε πει ότι στις σεισμογενείς περιοχές δεινοπαθούν οι άνθρωποι αλλά χαίρονται τα αμπέλια. Δεν μου το είχε πει έτσι ακριβώς, εγώ το κάνω λιγάκι πιο λυρικό και λιγάκι πιο όμορφο, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Γιατί όταν υπάρχει καθημερινή ή τέλος πάντων τακτική σεισμική δραστηριότητα, δεν μιλάμε, δεν χρειάζεται να είναι σεισμός που τα γκρεμίζει όλα, σεισμική δραστηριότητα, το χώμα συνεχώς ανακατεύεται και αναπνέει το υπέδαφος πιο πολύ, όχι τόσο πολύ το χώμα στην επιφάνεια, έτσι, το οποίο σημαίνει, το οποίο είναι εξαιρετικά ευεργετικό για την καλλιέργεια και δι για την καλλιέργεια του αμπελιού, που χρειάζεται ζωντανό, χρειάζεται παραγωγικό, χρειάζεται χώμα το οποίο να έχει δραστηριότητα. Όπου λοιπόν υπάρχει σεισμική δραστηριότητα, και γι' αυτό το θυμάμαι πάντα όταν μιλάω για την Κεφαλονιά, το αμπελιονικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι και χάρη σε αυτό είναι καλύτερο, ωφελείται από αυτό. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τις κληρώσεις. Θα ξεκινήσω με τη ρομπόλα
Τζεντιλίνη 2019. Μαρκαδόρος στο χέρι για τον πρώτο τυχερό, και μάλιστα δεν ξέρω πώς ήσασταν προχθές στην Δημοπρασία. Μου έχει μείνει και το καμπανάκι από τη Δημοκρασία. Με το που θα τον δω, με το που θα δω τη σωστή απάντηση πρώτη στην οθόνη μου, σε οποιαδήποτε από τις δύο οθόνες, θα κατακυρωθεί η φιάλη σε αυτόν τον τυχερό. Για να δω, να βεβαιωθώ ότι το Instagram παίζει, το Facebook παίζει, ωραία, όλα καλά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Πότε έγινε, ποια χρονιά έγινε ο μεγάλος σεισμός της Κεφαλονιάς? Για να σας δω. Έλα, ξύπνα. Το λέει και η καντάδα. Αναστασία Σάκη, 1953. Αναστασία, έχεις και το όνομα της κόρης μου. Άννα, κανονικά έπρεπε να, πώς το λένε, να εξαιρείσει από την συγκεκριμένη, πώς το λένε, κλήρωση. Γενικά οι Κεφαλονίτες εδώ πέρα κλέβεται εκκλησία. 1953, Ιούνιος, όπως μας λέει, καθυστερημένα όμως, ο φίλος μου ο Χρήστος. Αναστασία Σάκη, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram με τα στοιχεία σου. Ξαναλέω για πολλωστή φορά. Όποιος θέλει, αν θέλει κάποιος, αν βιάζεται, 12/8 το 53, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, βρείτε τα, εγώ δεν την ξέρω την συγκεκριμένη, την ακριβή ημερομηνία. Ο Γιώργος είναι Κεφαλονίτης, Χρήστο, οπότε, αλλά τέλος πάντων. Είσαι εκεί ρε, θηρίο. Α, μάλιστα, φιλιά την Κεφαλονιά μας στέλνει ο Σταύρος. Ορίστε, αυτά είναι. Λοιπόν, Αναστασία, η πρώτη η φιάλη έφυγε, είναι δική σου. Δεύτερη φιάλη, και τι σας έχω εδώ τώρα. Αυγουστοντίνα, όντως, οκ. Okay. Μία ρομπόλα του 15, η οποία είναι 9/8, παιδιά, βρείτε τα. 9/8 του 53, λέει ο Κώστας. Όπως και να είναι 53, πάντως. Εγώ με το 53 είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, μία τυρομπόλα R2015, και δεν έχω πάει ακόμα όσο πίσω σκοπεύω να πάω σήμερα στη ρομπόλα. Πώς το λένε, και η οποία, ποια είναι η διαφορά αυτής της ρομπόλας, είναι από ορεινό μπελοτόπι ειδικά επιλεγμένο. Ναι, αλλά ο μεγάλος βρε Λευτέρη, τότε εντάξει, ναι. Λοιπόν, η οποία έχει μείνει μετά την εινοποίησή της, μετά την πίεση και τα λοιπά, για 2 χρόνια με τις συνολάσπες της. Μία πολύ ιδιαίτερη, μία πολύ premium έκδοση της ρομπόλα Gentilini, το R2015. Μάλιστα, όταν με το καλό βρεθούμε στο μεγάλο μας πάρτι, εγώ έχω και ένα Magnum αυτήνης εδώ, το οποίο έχω σκοπό να το φέρω, να το πιούμε όλοι παρέα. Η ερώτηση για όποιον θέλει αυτήν εδώ τη φιάλη να την κάνει δική του, εδώ είναι γενικών γνώσεων, είναι ποια χρονιά βγήκε στο σινεμά, όχι ως βιβλίο, το Μαντολίνο του Λοφαγού Κορέλη. Ποια χρονιά. Για να σας δω. Εγώ έχω το χέρι έτοιμο στο καμπανάκι. Για πάμε. Γκουγκλάρετε άμα θέλετε, αλλά ποιος το κάνει πρώτος είναι το θέμα. Δημήτρη Γαλάνης. Δημήτρη, εξελίσσεσαι σε μεγάλη δύναμη εδώ πέρα και το λες και στις δύο πλατφόρμες. 2001. 2001, παιδιά. Δημήτρη, δεν ξέρω, όταν θα έρθεις από την Βιρτζίνια το καλοκαίρι, έχεις από μένα τουλάχιστον να λαμβάνεις με αυτό εδώ, ως τώρα, 4 φιάλες κρασί. Δεν ξέρω πού θα τις βάλεις. Το R, μου λέει ο Πέτρος, βγήκε σε 1000 φιάλες και έχει εξαντληθεί από πέρυσι. Ω, Δημήτρη μου, real treat, όπως λέει ο φίλος μου ο Πέτρος. Έτσι, οπότε, enjoy. Η δεύτερη φιάλη έφυγε.
Τρίτη φιάλη που έχω. Ρομπόλα Late Release του 2012. Α, το είδες πρόσφατα γι' αυτό. 2012, φίλοι μου, αυτή εδώ η ρομπόλα. Πώς? Της Dirty Dozen, και το πας πίσω στην Αμερική. Μπράβο ρε Θηρίο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια ρομπόλα σε μια πολύ καλή χρονιά, η οποία εκείνη τη χρονιά υπερθιώθηκε με στόχο ακριβώς να μείνει στο χρόνο. Έμεινε για αρκετά χρόνια, το θείο στην αρχή ήταν τόσο πολύ που την έκανε undrinkable εκείνη τη χρονιά, αλλά έπεφτε σιγά σιγά, το τσέκαρα να το εινοποιείω, μέχρι που είδαν ότι πλέον είναι σε κατάσταση να την πηγεί κανείς. Είναι ενδιαφέρον να δει πώς εξελίσσεται αυτή η ρομπόλα και πώς με αυτή την προστασία που είχε τόσα χρόνια έχει την εξέλιξη, έχει την ηλικία, έχει την οριμότητα, έχει την εμπειρία, αλλά δεν έχει την οξύδωση. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαφορά, δηλαδή για μια ρομπόλα 7ετίας, 8ετίας σχεδόν, έτσι, να δούμε κατά πόσον τι φρεσκάδα κρύβει και πόσο και κατά πόσο έχει προστατευτεί από την οξύτητα και μέσω αυτής της διαδικασίας τι τελικά μας δίνει και τι μας χαρίζει. Μία ρομπόλα η οποία κυκλοφόρησε ή φέτος ή πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, η Late Release του 2012, για κάποιον πολύ τυχερό που θα την κερδίσει, προφανώς επίσης μικρή περιορισμένη παραγωγή. Η ερώτηση για αυτόν που θα την κερδίσει είναι πότε ιδρύθηκε, ορίστε μέχρι και οι καντάδες μου εξαντλήθηκαν. Τώρα πάμε από ό,τι βλέπω εδώ σε καντάδες από τη Λευκάδα. Άντε Βίκη, σούφεξε. Λοιπόν, θέλω το 1864, Σταύρο, που μου λες δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια ημερομηνία την οποία την ταυτίζουμε με την μπύρα Φίξ, αλλά εδώ πέρα εν προκειμένου δεν ξέρω τι σημασία έχει. Αν θέλεις μου εξηγείς. Θέλω να μου πείτε πότε ιδρύθηκε το εινοποιείο Gentilini. Καλά, ο Al Giorgione, δεν ξέρω ποιος είσαι, και αν θέλεις... μάλιστα, θέλω να το εξηγήσω. Ενσωμάτωση των Επτανήσεων, σας ευχαριστώ Μιχάλη. Ο Al Giorgione λοιπόν ήταν ο πρώτος που δεν πρόλαβα καν να αποσώσω. Βλέπω βέβαια τώρα ότι το ξέρετε οι περισσότεροι. Al Giorgione, αν θέλεις ή πες μου ή γράψε μου εδώ ή στείλε μου το κανονικό σου όνομα. Το σημειώνω έτσι για την ώρα. Φαντάζομαι είναι κάποιο παρατσούκλι. 1978 είναι η σωστή απάντηση. Η ημερομηνία ίδρυσης του εινοποιείου Gentilini. Έχουμε δύο λεπτά. Συγχαρητήρια Al Giorgione, στείλε μου σε παρακαλώ με μήνυμα το όνομά σου. Τελευταία φιάλη που έχω να δώσω σε 1.45, άντε για να μην κάνουμε μπρος πίσω πάλι. Eclipse 2017, το κρασί το οποίο δοκίμασα εγώ αμέσως πριν. Και θέλω να μου πείτε σας παρακαλώ ποια ήταν η πρώτη του εσοδεία. Πρώτη εσοδεία που κυκλοφόρησε του Gentilini Eclipse. Για να σας δω. Ο πρώτος. Τερέζα Καρβουνιάρη, η οποία έσπευσε να το γράψει και στις δύο πλατφόρμες. Τερέζα, δεν ξέρω αν πρόσεχες ή αν το γνωρίζεις εγκυκλοπαιδικά. Ήσουν, να το και το κουδούνι μου για να μην ξεχνιόμαστε. Ήσουν πολύ γρήγορη, έτσι. Ποιος είναι ο Κυριακόπουλος, καλέ? Ο Γιώργος. Α, ναι, γιατί κάτι ανέβασε. Είχε και αυτός μια πρώτη φιάλη από ό,τι είδα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το... Μόλις μας τελείωσε το Instagram, δεν πρόλαβα καν να το χαιρετήσω τον κόσμο. Λυπάμαι για αυτό. Αλλά, έφυγε και η δεύτερη και η τελευταία φιάλη. Και άντε, μια και είσαστε εσείς εδώ,
να δώσω άλλη μια ευκαιρία. Είναι αυτή εδώ, αλλά προφανώς δεν θα σας δώσω αυτήν εδώ, απλά για να το δείξω. Για να σκεφτώ άλλη μια τελευταία ερώτηση. Και ας μην είναι ημερομηνία, δεν μου έρχεται άλλη ημερομηνία στο μυαλό. Εκτός εάν, δώστε μου δύο λεπτά. Γιατί δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Έλα. Του Provence, μπράβο, ναι. Λοιπόν... Περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Επειδή έχω τις καλές μου, θα κληρώσω άλλη μία φιάλη, πώς το λένε, Gentilini Eclipse. Αρκεί να... Ορίστε. Για την τελευταία κλήρωση της ημέρας, θέλω να μου πείτε εσείς, είναι αποκλειστικά για το Facebook αυτή η κλήρωση, τη χρονιά που βγήκε το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη, το βιβλίο. Για να σας δω. Όχι, είναι πολύ νωρίς αυτό, είναι πολύ πίσω, Δημήτρη. Και είσαι μπροστά, Μιχάλη. Όχι, τώρα το παραπήγες. Είσαι πολύ κοντά, Λευτέρη. Όχι, Γιώργο, είσαι μακριά. Επίσης ο Σταύρος. Όχι τόσο πίσω, Κυριακή. Πολύ κοντά, Χριστίνα. Πίσω, ο Δημήτρης. Μπροστά, ο Παύλος. Όχι, Γιώργο, πιο πίσω, πιο πριν. Η Αναστασία Παναγιωτοπούλου, 1995. Ήμουνα στο Λονδίνο. Αναστασία, συγχαρητήρια. Το γράφω στην ανοιγμένη μου φιάλη. Προφανώς δεν θα σου χαρίσω αυτήν. Σε αυτή που έχω στο αρχείο μου δίπλα, θα ξαναγράψω το όνομά σου και ξαναλέω για πολλωστή φορά. Αν κάποιος από εσάς, να, κλεωμένης που είναι στην παρέα μας προχθές, το πήρε και το απόλαυσε το δώρο του. Αν κάποιος θέλει εν μέσω καραντίνας, αν και σιγά σιγά, πώς το λένε, χαλαρώνουν τα πράγματα και θα αρχίζουμε να βγαίνουμε λιγάκι πιο εύκολα σύντομα, όποιος θέλει να απολαύσει το κρασί του, με μεγάλη χαρά να το έχει από μένα. Αυτά, φίλοι μου καλοί, 1995 η σωστή απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το όμορφο ταξίδι στο όμορφο αυτό ταξίδι στην αγαπημένη Κεφαλονιά, στο αγαπημένο νησί της γιαγιάς μου. Αύριο Σάββατο, όπως ξέρετε, έχω ρεπό, οπότε δεν θα τα πούμε. Θα τα πούμε όμως την Κυριακή με ένα αφιέρωμα στα κρασιά της Κύπρου. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε την Κυριακή στη 1:30, λίγο πριν το μεσημεριανό φαγητό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξεφύλισμα, Πέτρο μου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας φιλώ. Τα λέμε την Κυριακή. Γεια σας.